Πρώτη καλή φάση του μάτς, το πέμπτο λεπτό με την εκτέλεση φάουλ του Ντελέκου, η μπάλα στρώθηκε στο Λάμπρου αλλά το σούτ κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Στο 14 ο Σπηλιώτης έκοψε παράλληλα, αλλά ο Παπαδάκης αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Τρία λεπτά αργότερα από την προσπάθεια του Ντελέκου και την απόκρουση του Παπαδόπουλου, το σούτ του Δημήτρη Χατζιστάμου δεν βρήκε στόχο. Στο 24 ο Σπηλιώτης έπαιξε το 1-2 με τον Παπαδάκη, μπήκε στην περιοχή και σημάδεψε την αριστερή γωνία του Παπαδόπουλου βάζοντας τη νέα αρτάκι μπροστά στο σκορ. Η αντίδραση των Τρικάλων ήρθε στο 30 με το σουτ του Νίκου Σκόνδρα που μπλόκαρε ο Διαμαντής και 9 λεπτά αργότερα από ο Γιώργο τελείωσε τη φάση μόνος του με την μπάλα να περνάει ελάχιστα out. Κούρσα του μερτήρι και πάσα στο σπηλιώτη, αυτό σημάδεψε το δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Δημήτρης Χατζιστάμου με ένα κεραυνό έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του στο 40 λεπτό. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, η προβολή του Σπιλιώτη έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου. Με την έναρξη επανάληψη, υποδειγματική αντεπίθεση από του γηπεδούχους, με τον τελέκο να βρίσκει το Σπιλιώτη, αυτό γύρισε για τον Παπαδάκη που πλάσαρε άστοχα. Στην αμέσω επόμενη επίθεση των Τρικάλων, ο Βασιλείου πάσαρε στον Νίκο Σκόνδρα και αυτό με άψογο πλασέ μείωσε το σκορ. Στο σημείο εκείνο η ψυχολογία του αγώνα γύρισε καθώς αντί για 3-0 το σκορ έγινε 2-1 και οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο του μάτς. Στο 62 ο Διαμαντής είχε απάντηση στο πλασέ του Νίκου Σκόνδρα και ένα λεπτό αργότερα η Θεσσαλή ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Βασιλείου. Ο διαιτητής Ζεστάς έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι ενώ την ίδια απόφαση πήρε και 9 λεπτά αργότερα όταν οι γηπεδούχοι αυτή τη φορά ζήτησαν παράβαση για να τροπή του Σκριβάνου. Στο 74ο λεπτό, επέλα και ασύ του Γιάννη Κόνδρα, ο λεπτο επέλασε και γιαννης του γιαννη κονδρα ο νικο κονδρας με ψύχρεμο πλασέ ισοφάρισε σε 2-2 σοκάροντα την ομάδα τη Σέβυα και του 500 περίπου θεατέ που βρέθηκαν στον Νίκο Κίλιμπα. Ο πιλιώτης το 85 με αυτό το πανέμορφο γκολ έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Σέβυωτες, σημειώνοντα το 3-2 και στο 91 ο Ντελέκος από το διώξιμο του Μαγκούτη με μονοκόμματο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντα το τελικό 4-2 κλειδώνοντα τη νίκη των Ερυθροκίτρινων. Ένα λεπτό αργότερα ο Δημήτρης Χατζιστάμου, πλάσαρα από μακριά, η μπάλα ελάχιστα έξω από την αιστεία. Νέα αρτάκι τρίκαλα 4-2 με κέρδος εκτός από την νίκη και την εμφάνιση του 17χρονου Εφρέμ Ζαχαράκη, ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευωϊκού ποδοσφαίρου, που ξεκίνησε βασικός και έκανε πολύ καλή εμφάνιση.